Λοιπόν, πάμε στον Έμφυα τώρα. Μας έχουν στείλει πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα για τον Έμφυα οι τηλεθεατές μας. Παραδείγματος χάρη και κυρίως για τους βοηθητικούς χώρους. Υπάρχει ένα θέμα με τους βοηθητικούς χώρους. Έχω ένα κύριο εδώ, δεν δημοσιοποιώ το όνομά του, εν πάση περιπτώσει, έχει 79 τετραγωνικά πέμπτου ορόφου, έχει ακολούθημα 42 τετραγωνικά που είναι πιλωτή, πάρκινγκ κτλ. Και είναι ασφαλισμένος ο άνθρωπος για πλημμύρα, σεισμούς, καταποντισμούς. Πυρκαγιά. Αλλά του λέει 79 και 42 του γράφει το σύστημα, 121, οπότε δεν δικαιούσε την έκπτωση. Ναι. Θα κοιτάξουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Υπάρχει θέμα. Δηλαδή, όλοι οι περισσότεροι εδώ που μας έχουν στείλει τα μηνύματα είναι για τους βοηθητικούς χώρους. Δεν τους το επιτρέπει αυτό. Και ένα βασικό που το έχουν στείλει επίσης πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να έχουμε καμιά τριανταριά μηνύματα από αυτό, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν ασφάλιση για κτίσματα παλαιότερα του 60 για σεισμό. Ναι. Και τα δύο είναι ζητήματα υπαρκτά. Το θέμα των παλαιών κτισμάτων, το 60 πριν από τον αντισεισμικό κανονισμό που είχαμε, απασχολεί περίπου το 15 με 16% των κτηρίων που έχουν το κτηριακό απόθεμα της χώρας. Αυτό είναι το ποσοστό που είναι παλιά. Καλώς κακώς δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ. Είναι ένα κίνητρο για να ασφαλιστεί ένα ακίνητο. Δίνουμε ένα κίνητρο, έτσι, όχι ένα επίδομα, γιατί αρχίζουμε και το σκεφτόμαστε λίγο σαν ένα δικαίωμα. Είναι ένα κίνητρο για να έχει το κτίριό του κάποιος ασφαλισμένο. Προφανώς, εάν δεν είναι ασφαλίσιμο, υπό κάποιες προϋποθέσεις και τα πιο παλιά, αν γίνουν κάποιες εργασίες, κάποιοι τα ασφαλίζουν. Δεν ξέρω αν θέλει να μπει κάποιος σε αυτόν τον κόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει, υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να ασφαλιστούν. Όμως, αν δεν είναι ασφαλίσιμο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή την έκδοση. Όσον αφορά τους βοηθητικούς χώρους, είναι ένα θέμα που θα το κοιτάξουμε. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η τιμή που βάλαμε ως ελάχιστη είναι μια πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με το πραγματικό κόστος κατασκευής. Μου λένε στην αγορά ότι το πραγματικό κόστος είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Έτσι. Για την κανονική κατοικία. Ναι, όχι. Και τον καράζ δεν είναι. Συνολικά όμως. Έτσι, συνολικά όταν έχεις τις. Τώρα, γι' αυτό βάλαμε τα 1000 ευρώ και ειδικά για τον πρώτο χρόνο τα 900 ευρώ ως όριο, ακριβώς για να καλύψουμε χαμηλές περιπτώσεις. Γιατί ο σκοπός εδώ είναι, ξαναθυμίζω, να είναι κάποιος ασφαλισμένος και στη δύσκολη στιγμή να μπορεί να ξαναχτίσει το σπίτι του, να μπορεί να ξαναέχει μια στέγη. Εάν. Είναι πραγματικό δεδομένο. Ακριβώς. Ναι, αλλά το 900 λέω δεν είναι πραγματικό δεδομένο. Είναι. Σχεδόν το μισό από το πραγματικό δεδομένο. Άρα ακόμα. Μισό λεπτό, κύριε Θεοχάρη. Το 900 δεν είναι πραγματικό δεδομένο αν πας να χτίσεις τώρα. Αν έχει χτίσει τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 80, πραγματικότητα το δεδομένο είναι και ακριβά. Η ασφάλιση που ζητάμε είναι ασφάλιση ανακατασκευής σε περίπτωση που το χάσεις από το σεισμό ή καεί. Άρα. Το ποσό που χρειάζεται να είναι ασφαλισμένο είναι μεσημερινές τιμές. Δεν θα το χτίσει στη δεκαετία του 60. Να ασφαλίσουν και το βοηθητικό χώρο με στο πακέτο. Όχι, εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή θα το δούμε γι' αυτό και να δούμε αν πολλές περιπτώσεις βγαίνουν εκτός, να το εξετάσουμε. Πάντως βγαίνουν πολλοί ότι είναι υποασφαλισμένοι. Είναι υποασφαλισμένοι και κοιτάξτε, αυτοί που είναι υποασφαλισμένοι θα το καταλάβουν όταν γκρεμιστεί το σπίτι τους. Άρα τότε το σύστημα αυτό αρχίζει και δουλεύει. Δηλαδή, παίρνει αυτούς που δεν έχουν ασφαλιστεί τώρα, και τους ασφαλίζει. Λύση. Πώς είναι λύση. Για να καταλάβω ότι είμαι υποασφαλισμένος, περιμένω να γκρεμιστεί το σπίτι. Όχι, άλλο σας είπα. Άλλο σας είπα. Καλά, δεν θα περιμένετε, γιατί τώρα με το 10% του ΕΜΦΕΑ αναγκάζεσαι και το ψάχνεις. Και βλέπεις ότι είσαι υποασφαλισμένος. Ναι. Ενώ αν δεν το έψαχνες που δεν το έψαχνε κανένας. Άρα η έκπτωση που δώσαμε. Αυτή η έκπτωση που δώσαμε αναγκάζει όλους να ξαναδούμε. Και εγώ σας λέω ότι δεν είχα πλημμύρα. Το δικό μου το ασφαλιστήριο δεν είχε πλημμύρα. Το εξετάζουμε, μίλησα με την ασφαλιστική. Την προσθέσουμε ώστε από του χρόνου να είμαι ασφαλισμένος. Άρα, για όλους τους κινδύνους. Αυτή είναι η δουλειά. Όσοι έχουν θέμα να πάνε να ασφαλίσουν όλο το πακέτο και τους βοηθητικούς χώρους. Όσοι έχουν τα πράγματα, ναι, καταρχήν. Δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Απλώς θα πάρω τα στοιχεία για να δω πόσους επηρεάζει και να δούμε αν πρέπει να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Τελευταίο ερώτημα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μας πείτε ποιοι παίρνουν επίδομα το Πάσχα. Γιατί αφέθηκε ανοιχτό. Καταλαβαίνουμε ότι προς τα εκεί πάει η δουλειά. Κοιτάξτε, εγώ δεν το καταλαβαίνω ότι προς τα εκεί πάει η δουλειά. Πάλι δεν το καταλαβαίνετε. Πριν το επίδομα το Χριστουγέννου, δεν το καταλαβαίνετε. Όχι. Το κρατάτε για έκκληση. Έχει διαρρεύσει, κύριε Θεοχάρη. Το άφησε ανοιχτό ο υπουργός το Σάββατο. Έρχονται και εκλογές. Είναι κοντά. Δηλαδή, μια το Πάσχα, ένα μήνα μετά έχει ευρωεκλογές. Μια χαρά καυτή το επίδομα.
Εντάξει, εσείς μπορεί να πείτε. Λεφτά, έχετε να το δώσετε. Αυτό είναι το θέμα. Να το κρίνετε με πολιτικούς όρους. Εγώ θα σας το κρίνω με δημοσιονομικούς όρους. Είμαστε ακόμα σε μια χρονιά δημοσιονομικής προσαρμογής. Συν 1% πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να φέρουμε από το 23 στο 24. 1,1 με 2,1. Ναι. Και όχι απλώς. Αλλάζουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Και αυτό ενδεχομένως ακόμα τα επόμενα χρόνια να αυστηροποιηθεί κιόλας. Άρα, εν πάση περιπτώσει. Σας λέω ότι δεν είναι δύσκολη κατάσταση. Υπάρχουν διεκδικήσεις. Προηγουμένως μου λέγατε για τους αγρότες. Ναι. Έτσι. Δεν μπορούμε λοιπόν να. Δηλαδή, όλα, να γίνουν, θα, όλα να γίνουν. Θα τελειώσει το ξύσιμο του πάτου του βαρελιού στους αγρότες. Όλα δεν μπορούν το Πάσχα... να γίνουν. Και πάντως, όταν δεν έχουμε δει ούτε καν τον πρώτο μήνα του προϋπολογισμού, είναι ασόβαρο να συζητάμε για τέτοιου είδους μέτρα αυτή τη στιγμή πριν ακόμα δεν... Δεν μελετάτε κύριε Θωμάκο. Δεν μελετάτε, είναι ασόβαρο να συζητάμε τέτοιο γράφει ο κύριος Θεοχάρης. Δεν πρέπει να μιλάμε τέτοια μέτρα όταν δεν έχουμε τα δεδομένα του προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.